τις αντιδοτήσεις μέσω από την ΟΕΠΕ, που είναι ιδιωτικό, στην Αλικαρνασσό και είναι σχολείο εκεί. Δύο ακριβώς εβδομάδες μετά τον ισχυρό σεισμό, εκατοντάδες είναι οι μαθητές και στον Δήμο Ηρακλείου που δεν έχουν ακόμα επιστρέψει στα θρανία τους. Το μεσημέρι, εκπρόσωποι γονέων και κηδεμόνων των μαθητών από τα δύο δημοτικά σχολεία που συστεγάζονται στο παλιό οίκημα του πρώην Γερονιμάκιου Βρεφοκομείου, που κρίθηκε ακατάλληλο, βρέθηκαν στη Λότζια για να διαμαρτυρηθούν, καθώς μέχρι και σήμερα η επόμενη ημέρα προμηνύεται εξαιρετικά δύσκολη και σε τοπίο θολό. Άμεσα προκρίνεται WebEx ή πρωί-απόγευμα. Τα λιόμενα είναι πολύ μακριά και δεν το συζητάμε αυτή τη στιγμή. Κάναμε γενική συνέλευση στο σχολείο μας, μαζέψαμε πολύ πρόχειρα και πολύ γρήγορα 177 υπογραφές, γιατί οι γονείς όλοι είναι πολύ προβληματισμένοι και αναστατωμένοι και θέλουμε τα παιδιά μας να κάνουν την εκπαίδευση όπως όλα. Να λάβουν αποφάσεις και να βρεθούν λύσεις προκειμένου να στεγαστούν οι σχολικές μονάδες που αυτή τη στιγμή βρίσκονται εκτός σχολείου. Η λύση που προκρίθηκε την προηγούμενη Πέμπτη από τους διευθυντές των σχολείων, εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων, τον Διευθυντή Εκπαίδευσης και τους Αντιδημάρχους, ήταν η τοποθέτηση οικίσκων στον προαύλιο χώρο σε απόσταση από το κτίριο που θα επιδιορθωθεί, έτσι ώστε να γίνεται το μάθημα πρωί-απόγευμα. Οι λιόμενες αίθουσες που ήδη υπάρχουν στον αύριο χώρο δεν επαρκούν για το σύνολο των μαθητών, με αποτέλεσμα οι γονείς να ζητούν από την Δημοτική Αρχή ξεκάθαρες απαντήσεις για το πώς οι μαθητές θα επιστρέψουν άμεσα και με μακροπρόθεσμη προοπτική στην διαζώσης πρωινή εκπαίδευση. Το WebEx σημαίνει μόνιμη καταστροφή του σχολείου. Άρα μπαίνουμε στη διαδικασία WebEx. Δεν μπορεί να είναι τη μία εβδομάδα κατεστραμμένο το σχολείο και την άλλη να γίνεται διαζώσεις. Για την περίπτωση του σχολικού συγκροτήματος της Γερονιμάκη, η κατάσταση είναι πιο πολύπλοκη, καθώς το παλαιό κτίριο έχει εκτεταμένες ζημιές και εκτιμάται πως θα απαιτηθεί πολύς χρόνος για να μπορέσει να επαναλειτουργήσει. Αντιδρούσαν στην τοποθέτηση οικίσκων στον προαύλιο χώρο των σχολείων, ζητούν άμεση λύση του κτηριακού σε ολόκληρο το Ηράκλειο και στο δικό του σχολείο, ζητούν άμεσα τα παιδιά τους να πάνε σε αίθουσες και διαζώσεις και πρωινά, πράγμα το οποίο δεν είναι δυνατόν αυτό το καιρό να γίνει. Μέχρι τώρα δεν έχει εκδοθεί ούτε ένα επίσημο έγγραφο από κανέναν φορέα, ούτε από την Πρωτοβάθμια, ούτε από το Περιφερειακό Γραφείο Εκπαίδευσης, ούτε από το Δήμο, που να λέει ότι το σχολείο είναι κλειστό για τόσο διάστημα, δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε λοιπόν απολύτως τίποτα για τα παιδιά μας. Υπό το πρίσμα αυτό, οι γονείς ξεκαθάρισαν από την Δημοτική Αρχή πως απαιτείται άμεση λύση χωρίς καμία καθυστέρηση που θα λειτουργήσει εις βάρος των ίδιων των μαθητών και της εκπαιδευτικής λειτουργίας.